όσο βράζει, οι γεύσεις συμπυκνώνονται. Άρα έχουμε λοιπόν. Α, Παναγία μου, θα πάω τίποτα! Τι έγινε, ρε παιδιά! Πού έχω πάει, δεν ξέρω, μου γύρισε. Όχι, είμαι εκεί. Είσαι εκεί και σε βλέπω εδώ, δεν μου έχει ξανακάνει τέτοια έκπληξη. Πού να σου ήρθα να φάω, δεν είχαμε να φάμε σπίτι. Μου μειώσανε τη σύνταξη. Εγώ τα βλέπω αυτά. Έπαινα 10.000 το μήνα σύνταξη, μου το κάνει 200 στάρικα. Πώς να ζήσω, έρχομαι εδώ να τρώω μαζί σα. Πού πια. Γράφετε ρε, κάνα τα δύο κόμματα. Δημήτρη μου, δεν θέλω να κάτσω εδώ, συγγνώμη. Πού να κάτσω όμως. Μα δεν θέλω να είσαι στην κουζίνα, να πάμε κάπου άλλο, δεν σε περίμενα. Να φάμε ήρθαμε. Όλοι θα περνάμε από εδώ να τρώμε τώρα. Ο κύριος Παπάς. Εσύ βρε άτιμε άνθρωπε, τι μου κάνεις, πακετόπα, τι θα μου κάνει πάλι. Αλλά δεν θα τον αφήσουμε εμείς. Δεν μπορεί να βάλει μαύρο στα κανάλια ο Παπάς. Ο Παπάς σκοτωνόταν μια ζωή, κάτι ψέματα λένε. Δεν μπορεί, είναι καλό παιδί. Αυτό σκοτώθηκε τόσο καιρό για την ΕΡΤ. Είναι δυνατόν αυτό που έκλεισε, που άνοιξε τρία κανάλια, δεν να κλείζει άλλα τρία. Άλλο πράγμα ήθελε. Ήθελε να σου αρπάξει το κανάλι από τα χέρια. Αυτό ήθελε. Δεν ήθελε να τα αρπάξει. Ναι, είπανε πρόσεξε, οι άνθρωποι του, αυτός που υποστήριζε, χωρίς δεκάρα να έχουν, μη λέμε ονόματα, ήρθε και λέει, θα μου δώσετε, λέει, το 51%. Λέω, τι άλλο θέλεις. Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Τις έχω εγώ. Καταλαβαίνετε για ποιον. Αυτά τώρα αυτό κάνει που τα λέμε. Δεκάρα. Να με βλέπει και ο κόσμο για να ακούει. Τι κάνει να τα λέμε. Να με βλέπει και ο κόσμο για να ακούει τι κάνουμε, τι γίνεται με την κυβέρνηση, τι καλά που πάμε. Και λέω, άλλο λέω τίποτα θέλει. Θέλω να ελέγχω, λέει, και το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Τα άλλα λέει για του γάμου, τα βαφτίσια τη, ποια άφησε ποιον και ποια παντρεύεται ποιον, θα τα κάνετε εσεί. Λέω, τίποτα άλλο να στήσουμε. Δεν ξέρω στην. Όταν ήμουν μικρό στη γειτονιά μου στην Ακαδημία Πλάτωνο, έτσι το λέγαμε. Τώρα δεν ξέρω πώς το λένε. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους. Δεν τεμαχίζεται το κανάλι. Είναι, ανήκει στον κόσμο μας. Στους εργαζόμενους και σε μένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει τις αλήθειες. Και θα λέμε τις αλήθειες και δεν θα κλείσει, κύριε Παπά, που ήσουν στην Αμερική και έφτιαξες για σενάρια ότι σε παρακολουθούσαμε εμείς. Αλλά κάτι κρύβεις εσύ για να φωνάζεις. Δεν ξέρω. Καλά, άντε τώρα. Άντε, για. Μισό λεπτό. Επί τη ευκαιρία όμως, επειδή πραγματικά ο κόσμος σε αυτό το κανάλι και σε όλα τα κανάλια που δεν έχουν άδεια και μέσα σε αυτά είμαστε κι εμείς, ζει με την αγωνία της επόμενης μέρας και το αν θα έχει δουλειά. Πες τα, εγώ φοράω μικρόφωνο. Θα σου πούνε γιατί, ότι ο κόσμος, γιατί είσαι υπέρ της εργοδοσίας. Λες και σε πληρώνει η κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή θέμα υπέρ της εργοδοσίας. Δεν έχω μιλήσει ποτέ πάνω σε αυτά. Και να δούμε. Απλά λεφτά. Η ερώτηση έχει να κάνει με τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο που κάθε μέρα όταν μπαίνω μέσα με κοιτάζουν μες στα μάτια, λες και εγώ κάτι γνωρίζω, που δεν γνωρίζω τίποτα παραπάνω από ό,τι γνωρίζετε όλοι. Ήρθε να τους κοιτάξει. Εάν υπάρχει η επόμενη μέρα για τον Α ή για τα υπόλοιπα μαγαζιά. Η επόμενη μέρα υπάρχει, η επόμενη νύχτα υπάρχει και για τους άλλους όμως. Εμείς έχουμε την επόμενη μέρα, οι άλλοι θα έχουν την επόμενη νύχτα. Αν καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Και ανεβαίνει τα εισοδήματα στην Ελλάδα, θα έχουμε πλεόνασμα του χρόνου, θα πέσουν περισσότεροι φόροι, ο κόσμος θα βγάλει από την τσέπη περισσότερα λεφτά, η ανεργία μεγαλώνει, δεν έχουν δώσει θέση εργασίας πουθενά. Τώρα λένε θα δώσουν 4.000 θέσεις. Αυτός ο ξύπνιος, μωρέ, ο υφυπουργός υγείας, ποιος είναι αυτός. Ο Πολάκης. Ναι. Αυτός που είχε πει θα κάνουμε copy-paste. Αυτός είναι. Βλέπω όλα τα παραγωγικά. Μορφωμένα παιδιά, ρε παιδιά. Είχε φτάσει και στην Αμερική τον στην Αμερική, ναι. Όχι, στα Ουράλια. Στα Ουράλια. Στα Ουράλια είχα πάει εγώ. Ναι. Και στα Ουράλια. Θέλανε και να με καλωσορίσουν οι άνθρωποι, μεγάλο επιχειρήν. Πάει και φύγει μόνο από εκεί για να τον πάρουμε στη Ρωσία. Ναι. Στην Αμερική το ίδιο θέλανε. Αλλά εγώ δεν φεύγω από εδώ από το σπίτι μου με τίποτα. Και ο Α υπάρχει και οι υπάλληλοι μα θα υπάρχουν και όλοι θα δουλεύουμε και είμαστε υπέρ των εργαζομένων. Το κανάλι δεν ανοίξει σε μένα. 750 άτομα δουλεύουν άμεσα και άλλα 750 απ' έξω που κερδίζουν, που μας κάνουν προμηθευτές και τέτοια πράγματα. Αυτά πέρα να σας πω, Ελενάκη μου. Γιατί είναι χάρηκα η πρώτη μέρα. Δεν έχει προετοιμάσει και κανείς ατίμητα. Μα δεν ήθελα να προετοιμάσω. Το ότι όμως επέλεξε την Ελένη τη Μενεγάκη. Η βασίλισσά μας είναι. Δε, μην τα λέμε. Βέβαια το όνομα βασιλιάς, παιδιά, καταργήσαμε. Δεν θα υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα θα υπάρχει μόνο ο Μπολσεβίκος. Πάμε παρακάτω. Τι να πω τώρα, εγώ μετά από αυτά, τι να πω. Θα πάω σε διαφημίσεις καλύτερα.
Με διώχνεις. Όχι, θα αφήσω λίγο τον κόσμο σε, να ηρεμήσει, να πιει και αυτή ένα ποτήρι νερό. Πιω κι εγώ ένα. Καλά, για το στέγνωσμα. Εσύ, βρεάτιμη. Βρε, δεν μπορούσα να το ξέρω κι εγώ, κοντεύα να φύγω από την καρέκλα. Γιατί δεν έχει ξαναγίνει. Μα έκπληξη είναι και πίσω από τις κάμερες, τον μπροστά. Δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό... το πρωί δεν το κατάλαβες. Όχι, και το γιατί... είπα, λέω, τι εννοούσε πάλι αυτός, κάτι ετοιμάζει πάλι. το είπα και το είπα στην άνοιξη της εκπομπής, λέω, ακούσατε κάτι που είπε, κάτι είπε. Περίμενα τα φάρμακά μου, που σου είπα, θα βγάλω το holder και περιμένω... και περιμένω... Ολοζώντανα, να είμαστε, γι' αυτό πάμε σε διαφημίσεις. Αυτά είναι τα δικά μας τα οικογενειακά. Τα οικογενειακά μας. Τα αναπτύξαμε λίγο παραπάνω, όλα καλά. Αλφα, ερχόμαστε.